Κύριε Υπουργέ, το ΚΚΕ κάθε άλλο παρά μικρό ψυχο είναι. Μιλήσατε για επιτυχία του Πρωθυπουργού. Εμείς θα βάλουμε και ένα ερωτηματικό. Επιτυχία για ποιον? Άμα δούμε από ποιος το χειροκρότησε, ποιοι το χειροκροτήσαν, τότε μπορούμε να καταλάβουμε για ποιους ήταν επιτυχία. Και επί της ουσίας, εμείς θα θυμίζουμε πάντοτε τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας και δεν θα είμαστε με τους αναθεωρητές. Θα θυμίζουμε δηλαδή αυτό που εσείς αποκαλέσατε φάρο ναό της δημοκρατίας, πώς το είπατε, το Αμερικάνικο Κοινοβούλιο, Κογκρέσο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πολιτικό επικάλυμα των εκατοντάδων υπεριαλιστικών επεμβάσεων όπου γης για να προστατεύσουν οι Αμερικάνοι τα ζωτικά του συμφέροντα, όπου οι λαοί θρύνησαν εκατομμύρια νεκρούς. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πολιτικό επικάλυμα των δεκάδες πραξικοπημάτων που έκαναν οι Αμερικάνοι σε διάφορες περιοχές της γης, των εκατοντάδων χιλιάδων δολοφονιών. Γιατί αν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για τη δημοκρατία της Coca-Cola. Έτσι λοιπόν το χειροκρότησαν οι Αμερικάνοι γερουσιαστές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Γιατί ακριβώς ισχυροποίησε, έδωσε εγγυήσεις ο Πρωθυπουργός, έδωσε γη και είδωρο για την ισχυροποίηση του αμερικανοατοϊκού υπεριαλιστικού παράγοντα και της παρουσίας του στα νατιοανατολικά Μεσόγειο. Έδωσε εγγυήσεις για τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Αμερικάνοι με το ΝΑΤΟ από τη μια μεριά και οι Ρώσοι από την άλλη στο έδαφος της Ουκρανίας. Έδωσε περαιτέρω εγγύησεις για τη μετατροπή της χώρας μας σε σημεοφόρο των αμερικάνικων και νατοϊκών σχεδιασμών και συμφερόντων στην περιοχή. Για τη μετατροπή της σε ορμητήριο. Βεβαίως αυτό δεν είναι μόνο επίτευγμα του σημερινού Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά έβαλε πολύ αποφασιστικά το χέρι του και η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για μετατροπή λοιπόν σε ένα ορμητήριο αυτό το σχεδιασμό, αλλά και ταυτόχρονα και πόλο προσέλκυσης αντιπίνων από την άλλη μεριά, δηλαδή από το ρώσικο παράγοντα, όπως πολλές φορές το έχουν δηλώσει και πολύ καθαρά. Έδωσε εγγυήσεις ότι θα συνεχιστούν τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα Μαχμούθ με την αγορά των F-35, τα οποία είναι καθαρά επιθετικά όπλα, οπλικά συστήματα νέας γενιάς που εντάσσονται και εξυπηρετούν τους αμερικανοτικούς σχεδιασμούς και όχι την προάσπιση των εδαφικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Γιατί εγγυήθηκε ότι θα προωθηθούν χωρίς ταλαντεύσεις οι αμερικανικοί σχεδιασμοί για την ενέργεια στο νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται στη χώρα μας με τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης όχι μόνο σε στρατιωτικό αμερικανοατοϊκό κόμβο αλλά και σε ενεργειακό κόμβο για να μπορέσει να προωθηθεί στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη το πανάκριβο αμερικάνικο LNG στα πλαίσια της αντικατάστασης του ρώσικου φυσικού αερίου. Δεν είναι αυτοί λόγοι πολύ σημαντικοί για να πανηγυρίζουν και να καταχειροκροτούν το αμερικάνικο πολιτικό προσωπικό? Και όλα αυτά βεβαίως ενταγμένα στο πλαίσιο της αναβάθμισης της θέσης της ελληνικής άρχουσας τάξης για να μπορέσει να συμμετάσχει στο πιάτσικο ενάντια στους λαούς που γίνεται στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως για να ισχυροποιηθούν και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των εγγύρων εφοπλιστών που έχουν το μεγαλύτερο στόλο στη μεταφορά σε παγκόσμιο επίπεδο, στη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Αυτοί ναι, έχουν κάθε λόγο να χειροκροτούν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός γιατί να το χειροκροτεί όμως? Γιατί πρέπει να χειροκροτήσει για κάτι όπου πληρώνει σήμερα ακόμη ένα πολύ βαρύ τίμημα. Βαρύ τίμημα που αφορά τόσο το νέο ενεργειακό μείγμα, το οποίο θα είναι πολύ πιο ακριβό και θα διευρύνει ακόμη περισσότερο
την ενεργειακή φτώχεια που τσακίζει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, που πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα ήδη σημερινά που δρομολογούνται, αλλά και αυτά που θα δρομολογηθούν, και που θα πληρώσει πολύ πιο ακριβά αυτό το ταξίδι την επόμενη μέρα. Για να μην μιλήσουμε και για τους κινδύνους τους υπαρκτούς να οδηγηθεί στο να χύσει ακόμη και το αίμα του για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί οι υπεριαλιστικοί. Βεβαίως, την κυβέρνηση τη χειροκροτούν με τον τρόπο τους και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Είδαμε την αφωνία του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Δεν άρθρωσαν κουβέντα σήμερα. Αλλά και την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επί της ουσίας τι ζητούσε. Ζητούσε περισσότερα ανταλλάγματα, περισσότερες δεσμεύσεις από ποιους. Από αυτούς που δολοφονούν τους λαούς. Από αυτούς που αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίηση συνολικά στην περιοχή, που δεν αναγνωρίζουν σύνορα. Από αυτούς δεσμεύσεις. Αν είναι δυνατόν να ζητάς δέσμευση ότι ο λύκος δεν θα επιτεθεί στο κοπάδι. Και να είσαι σίγουρος ότι θα τηρήσει αυτή του τη δέσμευση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά ότι πρέπει να ανησυχεί ακόμη περισσότερο ο λαός μας μπροστά στον κίνδυνο να οξυνθεί ο ανταγωνισμός με την Τουρκία και η τουρκική επιθετικότητα, γιατί αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού δρομολόγησε ακόμη περισσότερο, άνοιξε ακόμη περισσότερο το έδαφος για τις επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση τα αμερικανοανατολικά συμφέροντα περί συνδιαχείρισης της περιοχής, άρα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, με συνέπεια όλες αυτές τις δεκαετίες της ζωής του ήταν απέναντι σε κάθε υπεριαλιστικό πόλο και δεν θα επιλέξει υπεριαλιστικό στρατόπεδο, δεν θα επιλέξει ληστή. Και από αυτή την άποψη θεωρεί ότι οι δεκάδες χιλιάδες οι οποίες διαδήλωσαν σε όλη την Ελλάδα την ημέρα που συζητιόταν στο κοινοβούλιο το ελληνικό η νέα ελληνοαμερικάνικη αμυντική συμφωνία, θα συνεχίσουν την πάλη τους και μάλιστα θα βγουν ακόμη πιο μαζικά, ακόμη πιο αποφασιστικά στο αντιυπεριαλιστικό διήμερο που διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα οι Επιτροπές Ειρήνης, σωματεία εργατικά, ενάντια σε αυτή τη συμφωνία, στις 21 και 22 Μαΐου, που θα κλιμακωθεί με την μαραθώνια πορεία ειρήνης. Ενάντια λοιπόν στη νέα σε αυτή συμφωνία για την απεμπλοκή της χώρας μας από το αμερικανοανατοϊκό υπεριαλιστικό στρατόπεδο και τον πόλεμο απέναντι στην Ουκρανία, για το ξύλωμα των αμερικανοανατοϊκών βάσεων από τη χώρα μας, για την επιστροφή όλων των ελληνικών δυνάμεων στρατιωτικών από το εξωτερικό και για να μην φύγει κανένας Έλληνας αξιωματικός και φαντάρος έξω από τα σύνορα. Ας περάσουμε τώρα στο νομοσχέδιο το οποίο συζητιέται. Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό νομικό πλαίσιο. Την προστασία για την προστασία του καταναλωτή. Βεβαίως, καταναλωτής είναι μια ευρεία έννοια. Εμάς μας ενδιαφέρει η προστασία των λαϊκών στρωμάτων από διάφορες πρακτικές αθέμητες. Αλλά επί της ουσίας αποφεύγεται να συζητήσετε ή μάλλον να ανοίξουμε ακόμη πιο πλατιά τη συζήτηση αν αυτό το νομοσχέδιο και αυτά τα οποία προβλέπει μπορούν να προστατεύσουν τα λαϊκά στρώματα από την τεράστια ακρίβεια την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και που δεν μπορεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες. Γι' αυτή την επίθεση της ακρίβειας
Δεν υπάρχει τίποτα στο νομοσχέδιο. Ούτε βεβαίως και θα μπορούσε να υπάρξει. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι δικιά της οδηγία, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση που τον υλοποιεί, αποτελούν, έχουν βαρύτατες ευθύνες γι' αυτό ακριβώς το νέο κύμα ακρίβειας που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες. Γιατί στην ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση που γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά και το ΚΙΝΑΛ για το αν η κυβέρνηση κάνει ουσιαστικούς ελέγχους για την πάταξη της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας είναι μια συζήτηση η οποία αφορά την κορφή του παγόβουνου και όχι συνολικά το παγόβουνο της ακρίβειας. Γιατί προσπαθείτε μέσα από αυτόν τον τρόπο να συγκαλύψετε τις πραγματικές ευθύνες και τους πραγματικούς υπαίτιους της ακρίβειας, που δεν είναι άλλο, στον τομέα της ενέργειας για παράδειγμα, από την ευρωενωσιακή πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Μια επιλογή που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομήλων και που έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ενός πολύ ακριβού μείγματος ενεργειακού. Γιατί η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ενεργειακή φτώχεια είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια της μετάβασης και της απελευθέρωσης. Ένα λοιπόν πολύ ακριβό μείγμα το πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός, που επέβαλε νέα τέλη και νέους φόρους με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ακόμη παράγοντα ανόδου των τιμών, τέλη για να μπορέσει να καταστεί ο λιγνίτης πολύ πιο ακριβώς, άρα και ασύμφορος, και να αντικατασταθεί από το εισαγόμενο φυσικό αέριο που αποτελεί το στρατηγικό καύσιμο μετάβασης, που επέβαλε το χρηματιστήριο της ενέργειας για να μπορέσουν ακριβώς να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, και ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι ο υπεριαλιστικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών των ενεργειακών οδήγησε σε αυτό το ράλι της ακρίβειας, εκτόξευσε ακόμη περισσότερο, και ο πόλεμος που αποτελεί το αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού να οδηγήσει τις τιμές σε αυτά τα δυσθεώρατα επίπεδα. Και μάλιστα η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, ανεξαρτήτου της έκβασης του πολέμου. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί το νέο μείγμα που δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ακόμη πιο ακριβό. Γιατί επιταχύνει τις πράσινες επενδύσεις και βεβαίως και την αξιοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που είναι πολύ πιο ακριβό από το αεροποιημένο φυσικό αέριο, στο όνομα της αποδέσμευσης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν το μείγμα θα το πληρώνει και θα συνεχίσει να το πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα η μεγάλη αντίφαση που τη συγκαλύπτεται είναι το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πάρα πολύ πλούσια σε πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν αξιοποιούνται στο όνομα της παραγωγής ενέργειας φτηνής για τις ανάγκες του λαού μας, τέτοιες ενέργειες που να σταθεροποιεί και να παρέχει ασφάλεια στο ενεργειακό μείγμα και στο ενεργειακό σύστημα, και ταυτόχρονα που να μπορούμε και να εξαγάγουμε. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή αυτού του μείγματος, γι' αυτό ακριβώς ζητάμε την κατάργηση των τελών ρήπων και την αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη, αποδέσμευση της χώρας μας από τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και αξιοποίηση του συνόλου των εγχώριων πηγών, ταυτόχρονα μαζί με την κατάργηση των διαφόρων φόρων που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις τιμές της ενέργειας. Και αυτό, γιατί κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε και εδώ την πορεία που έχει πάρει το πετρέλαιο για παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο και λόγω του πολέμου. Όμως την ίδια στιγμή που αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου στη χώρα μας, εξακολουθεί η Energan Oil να μην αξιοποιεί τα κοιτάσματα του πρίνου και να έχει πετάξει στο δρόμο τους εργαζόμενους που δούλευαν στα κοιτάσματα και στις εγκαταστάσεις στον πρίνο.
Γιατί το κάνει αυτό βεβαίως. Γιατί τα συμφέροντά της βρίσκονται σε άλλη λογική. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι το βασικό ζήτημα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός είναι ακριβώς τι βρίσκεται στο επίκεντρο της κάθε πολιτικής. Στο επίκεντρο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής κυβέρνησης, των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων, είναι το πώς η οικονομική ανάπτυξη θα εξυπηρετήσει τα κέρδη και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Στο δικό μας προβληματισμό βρίσκεται στο πώς η όποια παραγωγική ανάπτυξη θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και αυτό είναι ακριβώς η ειδοποιώς διαφορά που βρίσκεται πίσω από κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Που βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα, για παράδειγμα, το ότι υπάρχει ένας του μοντέλου του αναπτυξιακού, όπου επί της ουσίας στο επίκεντρο το δικό σας μπαίνει η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Συγκριτικών πλεονεκτημάτων όχι για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού, γιατί τότε θα είχαμε άλλες προτεραιότητες, αλλά για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό, για παράδειγμα, είναι υπερμεγέθης ο τομέας του τουρισμού, όπου αναδεικνύει τι, όχι μόνο τον ορθολογισμό του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά και την τεράστια σπατάλη πόρων, αλλά και την τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Αυτή ακριβώς η αιτία βρίσκεται και πίσω από την άλλη πλευρά των προβλημάτων, την άλλη όψη του νομίσματος, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή από την επίθεση, τη διαχρονική επίθεση στα εισοδήματά τους, μέσα από τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την αναπαραγωγή ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού, αναλώσιμου και βεβαίως τσάκισμα των λαϊκών εισοδημάτων σχετίζεται άμεσα και με την φοροεπιδρομή που δέχονται αλλά και με την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, τα οποία οι δικές σας πολιτικές όχι μόνο δεν τα αντιμετωπίζουν αλλά και αποτελούν παράγοντα επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Υπάρχει όμως ζήτημα προστασίας του καταναλωτή. Βεβαίως υπάρχει ζήτημα. Και υπάρχει ζήτημα προστασίας γιατί. Γιατί το κυνήγι του κέρδους κάνει αδυσόπιτους τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όχι μόνο να παραβιάζουν έτσι την νομοθεσία, αλλά να φτάνουν μέχρι και τον πόλεμο για να μπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, ότι αποτελεί πολιτική υποκρισία και της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων το ενδιαφέρον τους για την προστασία του καταναλωτή, όταν με τις δικές τους πολιτικές έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Άρα το καλύτερο μέσο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και του λαού αποτελεί η πάλη, η οργάνωση της πάλης απέναντι στους πραγματικούς υπεύθυνους της εικόνας, της μεγάλης δηλαδή διεύρυνσης της ψαλίδας ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Και αυτή ακριβώς στην ψαλίδα πρέπει ο λαός με την πάλη του να τη σπάσει και να αντιστοιχίσει τις παραγωγικές δυνατότητες με το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Που σημαίνει ρήξη και ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.